Μια σπαρταριστή κομμωδία καταστάσεων του Ζορζ Φεντό, ο Ράφτης Κυριών, κάνει πρεμιέρα απόψε στο θέατρο Αυλαία. Γραμμένο στα τέλη του 19ου αιώνα, το διαχρονικό κείμενο καυτηριάζει τον επιφανειακό καθώς πρεπισμό. Τον ομώνυμο ρόλο ερμηνεύει ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης. Δηλαδή, η γυναίκα που είδα στην αγκαλιά σου, πρώτη φορά και τελευταία. Μια ξεκαρδιστική κομμωδία σε σκηνοθεσία και μετάφραση του Δημήτρη Μιλωνά ανεβάζει στη σκηνή δημοφιλείς πρωταγωνιστές, οι οποίοι μας μεταφέρουν στο μαγικό σύμπαν του Γάλλου δραματουργού Ζορζ Φεντό. Είναι, νομίζω, πολύ πιστή πάνω στο πνεύμα του έργου, του συγγραφέα. Απίστευτη ρυθμή, πόρτες ανοίγουν, πόρτες κλείνουν, πόρτες μετακινούνται. Πόρτες καταστρέφονται, ξαναφτιάχνονται, άνθρωποι εμφανίζονται, εξαφανίζονται, ψέματα πολλά, ψέματα στους άλλους λέω εγώ, ψέματα στον εαυτό μου, μπας και σώσω το τομάρι μου, στη γυναίκα μου, στην ερωμένη μου, στους φίλους μου, στην πεθερά μου, χαμός γίνεται. Στο τέλος βέβαια όλα αποκαλύπτονται, ότι όλοι, μάλλον, στο τέλος μάλλον όλοι, μάλλον μας λένε ότι, στο τέλος, ότι όλοι λέμε ψέματα. Όλοι, ανεξαιρέτως. Και προσπαθούμε να επιβιώσουμε. Αρχικά χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη. Είναι η πρώτη φορά που έρχομαι για δουλειά εδώ. Είμαι ενθουσιασμένη. Ήδη το κοινό μας έχει αγκαλιάσει και φαίνεται ότι θέλει πάρα πολύ να δει αυτή την παράσταση. Είτε για μας επειδή άκουσε. Και γενικά εγώ είμαι πολύ χαρούμενη που βρίσκομαι σε αυτή την παράσταση. Την έχω αγαπήσει. Έχουμε μια πάρα πολύ ωραία συνεργασία και σχέση με όλους τους συντελεστές. Και ανυπομονούμε σήμερα για την πρεμιέρα. Εγώ είμαι η πεθερά, η κακή δεσποτική πεθερά του Αλέξανδρου Μπουρδούμη, η κυρία Γκρεβίλ. Καταρχήν να πω ότι χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εγώ στην πατρίδα μου ουσιαστικά, γιατί είμαι Δεσσέα. Οπότε η Θεσσαλονίκη είναι πολύ αγαπημένη πόλη και το κοινό της Θεσσαλονίκης πολύ ιδιαίτερο. Και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη και ευτυχισμένη που αυτή η παράσταση που αγαπάμε τόσο πολύ και αγάπησε και το κοινό στην Αθήνα θα παρουσιαστεί και εδώ. Στην παράσταση η πλοκή είναι πασπαλισμένη από χιουμοριστικές και απρόβλεπτες καταστάσεις. Σε ένα κλασικό σκηνικό φάρσας, στο οποίο καυτηριάζεται ο επιφανειακός καθοσπρεπισμός. Με την κομμωδία δεν ασχολήθηκα από τα χρόνια ιδιαίτερα όταν ξεκίνησα στο θέατρο. Σιγά σιγά όμως μπήκα στο πνεύμα της. Είχα τη χαρά να συνεργαστώ με πολύ σπουδαίους ηθοποιούς, μεγάλους πρωταγωνιστές, ράφτες της κομμωδίας που κεντούσαν. Έμαθα δίπλα τους, μαθαίνω συνέχεια. Χαίρομαι να εναλλάσσομαι στο ρεπερτόριό μου, κάνω διαφορετικά πράγματα. Και ένα από αυτά σίγουρα είναι η κομμωδία. Είναι μεγάλο σχολείο και πόσο μάλλον ο συγκεκριμένος ρόλος του Μουλινό, που είναι ένας ρόλος καταιγιστικός, μια μισή ώρα μέσα στο επί σκηνής, και είναι κάτι ιδιαίτερο για μένα. Ο ρόλος μου, εντάξει, είναι μια γυναίκα τίθαση και σεξι και ανακατόστρα και πάει λίγο για να μπερδέψει τις καταστάσεις. Βασικά να τις μπερδέψει κι άλλο, λίγο περισσότερο.